το βιβλίο. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα-πρώτα τις εκδόσεις της Εστίας που μου πρότειναν να συμμετάσχω στη σημερινή παρουσίαση αυτού του πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου. Τα 50 χρόνια από την εγκαθίδρυση του καθεστώτος της 21ης Απριλίου έχουν πυροδοτήσει αρκετές εκδόσεις, εκδηλώσεις, συζητήσεις, βιβλία καλών συναδέλφων έχουν εκδοθεί. 50 χρόνια δεν είναι ούτε πολύ μακριά, ούτε τόσο κοντά. Εξάλλου έξω με τον Χρήστο Λάζο συζητήσαμε λίγο το κοντά και το μακριά, πώς κάθε γενιά νιώθει ένα γεγονός που συνέβη κάποια χρόνια, κάποιες δεκαετίες πριν. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να επανέλθουμε και να σκεφτούμε. Ήδη από τα εισαγωγικά φάνηκε ότι το βιβλίο γίνεται αφετηρία στο χασμό. Το πολυφωνικό αυτό βιβλίο, με τις 69 μαρτυρίες ανθρώπων που αφηγούνται την προσωπική τους εμπειρία, συνήθως κάποιες συγκεκριμένες στιγμές της, και την εμπλοκή τους με την αντίσταση στη δικτατορία των συνταγματαρχών, είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Λίγες μόνο μαρτυρίες προέρχονται από συνεργάτες του καθεστώτος, όπως του πράκτορα της CIA, Τζον Πατσέα, που κλείνει λέγοντας ότι εισαγωγικά λυπήθηκα τον Παπαδόπουλο όταν καταδικάστηκε γιατί ήταν φίλος του. Κλείνοντας εισαγωγικά. Πολύ σημαντική λοιπόν είναι η έκδοση του υλικού που είχε συγκεντρωθεί για την εξαιρετική και μακρόβια εκπομπή του Στέλιου Μπούλογλου, ρεπορτάζ Χωρίς Σύνορα, στην ίδια σειρά που είχε εκδοθεί και ο τόμος του ίδιου, Μαρτυρίες για τον Εμφύλιο και την Ελληνική Αριστερά. Όπως σημειώνει ο Στέλιος Μπούλογλου στην εισαγωγή, το αρχικό υλικό υπέστη μεγάλη επεξεργασία, πολλές εξακριβώσεις και πολλά νέα στοιχεία προσθέθηκαν, ώστε να φτάσει στη σημερινή μορφή της ολοκληρωμένης μαρτυρίας. Στην επιμέλεια του Δημήτρη Σωτηρόπουλου οφείλουμε τον χωρισμό σε ενότητες που κάνει ευκολότερη την πρόσβαση στο υλικό και της δίνει ένα καθοδηγητικό νήμα. Μια χρονική αφήγηση που ξεκινά από την πρώτη μέρα, είναι ο τίτλος της πρώτης ενότητας, του πρώτου κεφαλαίου, και τελειώνει με την κατάρρευση του κεφάλαιου 10. Ξεχωριστά κεφάλαια αποτελούν το φοιτητικό κίνημα, που αποτέλεσε ιδιαίτερα σημαντικό κεφάλαιο, καθώς είναι εμβληματικό της αντίστασης. Το 1973 πια είναι και η αιχμή του δώρατος, ή η περίπτωση και η δολοφονία του Αλέξανδρου Παναγούλη. Για τον αναγνώστη λοιπόν του βιβλίου, που θα το διαβάσει από τη μια άκρη ως την άλλη, ξεδιπλώνεται και μια ιστορία της δικτατορίας και της αντίστασης στο καθεστώς, έχοντας πάντα κατά νου ότι οι μαρτυρίες δεν υποκαθιστούν βέβαια την ιστοριογραφία με τα ερμηνευτικά της σχήματα, αποτελούν όμως σημαντικές πηγές της. Γιατί χάρη σε αυτές γράφεται, όπως είχε επισημάνει και ο ιδρυτής της προφορικής ιστορίας στην Αγγλία, Πολ Τόμψον, μια ιστορία όχι μόνο παραχτική, αλλά πιο αληθινή, αφού ενσωματώνει τη βιωμένη εμπειρία. Στον Δημήτρη Σωτηρόπουλο οφείλονται το διεισδυτικό επίμετρο και οι πολλές και χρήσιμες σημειώσεις, για όσα ξέρουμε, αλλά δεν θυμόμαστε ακριβώς, και για πολλά που δεν ξέρουμε και που οπωσδήποτε δεν ξέρουν οι νεότεροι. Το υλικό έχει τύχει λοιπόν μια άρτια επιστημονική επεξεργασία, και καλύπτει και τον νεότερο αναγνώστη που δεν έχει δει μέσα από την εποχή. Μίλησα για δίπτυχο μαζί με τις μαρτυρίες για τον Εμφύλιο, γιατί για μένα πάνε μαζί από τα δύο βιβλία και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Τα άτομα που καταφέρνουν τη μαρτυρία τους στον καθένα από τους δύο τόμους δεν συμπίπτουν. Εξάλλου στον πρώτο τόμο αφηγούνταν ιστορίες της ζωής. Δεν μιλούσαν μόνο για την περίοδο της κατοχής και του Εμφύλιου, αλλά για ολόκληρη την πορεία τους. Φαινόταν έτσι και η εμπλοκή του με την αντίσταση στη δικτατορία, όπως ας πούμε στην περίπτωση της Φόνης Λεζάρη. Ο τόμος που συζητάμε σήμερα περιλαμβάνει δύο γενιές αγωνιστών. Τους παλιούς αριστερούς που είχαν συμμετάσχει στην αντίσταση το 1946-1944, στον Εμφύλιο μετά. Πολλοί από αυτούς που πλήρωσαν με εξορίες και φυλακές θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των συλληφθέντων της Γούντας. Ο υπόδρομος θα γεμίσει την πρώτη μέρα της δικτατορίας με παλιούς αριστερούς που συνελήφθησαν νύχτα ή χαράματα της 21ης Απριλίου του 1967 στο σπίτι τους. Θα συγκεντρωθούν εκεί προσωπικότητες πρώτου μεγέθους, όπως ο Ηλίας Ηλίου Σεβάν, 65 πια και φρεσκοεχειρισμένος, μέχρι γνωστούς μακρονησιώτες που έχουν αποφυλακιστεί από τη Μακρόνησο, ακόμα και μετά τη λήξη του Αμφιλίου, όταν πια θα βιάσει η Μακρόνησο στο 50. 15 χρόνια μετά συλλαμβάνονται από τους πρώτους. Η πρώτη μέρα κυκλοφορείται το πρώτο μέρος
και περιλαμβάνει μαρτυρίες σχετικές με αυτή την ακαριαία σύλληψη. Τα άτομα λοιπόν αυτά δεν έχουν προλάβει φυσικά να προβούν σε καμία πράξη. Τιμωρούνται εκ των προτέρων για το παρελθόν τους. Είναι εξαιτίας του ήδη εχθροί του καθεστώτος. Είναι και αυτό μια ιδιομορφία. Από τις αδέσποτες σφαίρες των ανέτοιων πυροβολισμών για εκφοβισμό, εναντίον ήδη συλληφθέντων μέσα στον κόσμο που ζει με διάφορα χαρσόνια, θα δολοφονηθεί ο Παναγιώτης Ελής, παλιός αντιστασιακός και μακροδεξιώτης. Με αυτή την αφήγηση του Αντώνη Καρκαγιάννη ανοίγει ο τόμος και το βλέπω όχι μόνο ως χώρο τιμής στον πρώτο νεκρό της Χούντας, αλλά και ως τοποθέτηση όλης της περιόδου στον αστερισμό του παράλογου και συνάμα του τραγικού, αλλά και του προθέσου, που είναι κάτι που ακολούθησε όλη την περίοδο και τη σηματοδότησε. Και βέβαια αποτελεί τεκμήριο της αντίπαρκτης αξίας της ανθρώπινης ζωής των εχθρών, σε εισαγωγικά, και της πλήρους καταπάτησης κάθε πρώτερης ένωμης τάξης. Όταν ο Αντώνης Καρκαγιάννης ρωτά αυτούς που τον αρπάζουν μες τη νύχτα αν έχουν έγκαλμα, αυτοί καρχάζουν. Δεν χρειάζεται πια. Οι ίδιοι είναι ο νόμος. Και αυτό ενσαρκώνεται και στο τελευταίο ένστολο, που αποκτά άπειρη εξουσία και την απολαμβάνει με ασυδοσία. Η δεύτερη γενιά που εκπροσωπείται στον τόμο είναι η περίφημη γενιά του Πολυτεχνείου. Οι νέοι που μέσα από το φοιτητικό κίνημα κυρίως κάνουν αντίσταση στην Χούντα. Και εδώ θα διαφωνήσω με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο όταν λέει στο Εκκλήμετρο πως συγκεκριμένοι με τα πολεμικά, εισαγωγικά, δεν είχαν δικές τους μνήμες από την κατοχή και τα εμφύλια βάθη. Βεβαίως και δεν είχαν βιώματα και προσωπικές μνήμες, αλλά η μνήμη μεταβιβάζεται, ειδικά η μνήμη των τραυματικών γεγονότων, εγγράφεται τόσο στην οικογενειακή όσο και στη συλλογική μνήμη και μεταβιβάζεται, επηρεάζοντας άμεσα και διαμορφώνοντας τον ψυχισμό και την ιδεολογία και της επόμενης γενιάς. Στην περίπτωση λόγου χάρη της εβραϊκής γενοκτονίας, ενός μεγάλου συλλογικού τραύματος, υπάρχουν πολλές ειδικές μελέτες για τη μεταμνήμη και τη λειτουργία της στη δεύτερη γενιά. Εξάλλου αυτό αποδεικνύει και η μυθοποίηση της αντίστασης και η χρήση της ως σημείο αναφοράς, είτε στις πρώτες επαιτίους της εξέλιξης του Πολυτεχνείου, όταν η πορεία ήταν πραγματική διαδήλωση, με το σύνθημα «Εάν μεγάλος Πολυτεχνείο», είτε η αγάπη για τα αντάρτικα τραγούδια, από τα οποία αντικούσαν τα βέρνες των εξαρχείων και της Θεσσαλιανής, τα πρώτα με τα πολυτεχνικά χρόνια. Θα συμφωνήσω βέβαια με τον Σωτηρόπουλο στην εγγραφή του φοιτητικού κινήματος στη χωρία των νεαρικών κινημάτων των δυτικών χωρών στη δεκαετία του 60 και στην κοινή γλώσσα που αρχίζει να διαμορφώνεται και όπου η μουσική παίζει προεξάρτητα ρόλο. Πλάι όπως τους Beatles και τους Rolling Stones ακούν και τραγουδούν Θοδωράκη, Σαββόπουλο, Ρεμπέτικα και βέβαια νέο κύμα στις Μπουάρ που τότε ανοίγουν. Όπως και εμείς, επιτρέψτε μου την αυτοαναφορά στην δική μου γενιά, που μπαίνουμε στα πανεπιστήμια και στις φοιτητικές και πολιτικές οργανώσεις την επομένη της μεταπολίτευσης, την εποχή του αγώνα και αποκουτοποίηση των ιδρυμάτων, όταν η γενιά του Πολυτεχνείου διατηρεί ακόμη όλη τη συνέλευση. Θα δείξω ένα τελευταίο σημείο και θα κλείσω. Αν και όπως ορθάει σημαίνει ο Στέλιος Κούλογλου στην εισαγωγή, στο πλαίσιο της αντιστασιακής δράσης, εισαγωγικά, οι συναγωνίστες τα κατάφεραν εξίσου καλά, ίσως και καλύτερα. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όμως η παράμετρος αυτή δεν έχει μελετηθεί και αξιολογηθεί. Δυστυχώς, ούτε αυτό το υλικό μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Από τις 69 μαρτυρίες, μόνο οι 4 είναι γυναικών. Και από αυτές οι 2 αφορούν όχι τις ίδιες, αλλά τις ιστορίες των πατεράδων τους. Επωνύμων που συνελήφθησαν ή δολοφονήθηκαν. Και την Τσαρουχά και Ιωάννα Παπαθανασίου. Η μαρτυρία της ηθοποιού και της Αρσένη, εμβληματικής μορφής της γυναικείας αντίστασης στην δικτατορία, στέκεται σε ορισμένα ζητήματα, όπως την κατάθεσή της για τα βασανιστήρια που υπέστη στην Κουμπουλίνας, τίτλος εξάλλου και του ομόνιμου βιβλίου της, Κουμπουλίνας 8, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και για την πολύ μεγάλη σημασία που είχαν αυτές οι καταθέσεις τότε στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Η τέταρτη μαρτυρία αφορά την αγωνίστρια μητέρα, είναι της Άννα Σολομού και έχει τίτλο «Όταν σε πιάνει, πού αφήνει τα παιδιά». Η ίδια παίρνει ένα μαζί της, το αγοράκι της, ενώ αφήνει την κόρη της πίσω. Το αγοράκι αυτό το έχει μαζί της ως τη Γιάρου, όπου φτάνουν, όπως λέει, 200 με 300 γυναίκες, συλληφθήσεις ήδη από την πρώτη νύχτα. Υπόδρομος και μετά Γιάρος,
Εισαγωγικά, οι πρώτοι που φτάσαμε στη Γιάρο ήμασταν από τον υπόδρομο. Εμείς την ανοίξαμε. Λέει, και μέσα εκεί είναι 300 γυναίκες. Από την πρώτη λοιπόν ημέρα, η παρουσία των γυναικών ανάμεσα στα θύματα του καθεστώτος είναι ιδιαίτερα έντονη. Αργότερα, στο πλαίσιο του φοιτητικού κινήματος, στις 2 με 3.000 φοιτητές που υπολογίζει ο Πούλογλου την αληθινή γενιά του Πολυτεχνείου και επιμένει σε αυτό στην εισαγωγή του, οι φοιτήτρες πρέπει να είναι περίπου μισές, το 1 τρίτο, πάντως έχουν μια σημαντική παρουσία. Και η φωνή του ραδιοφωνικού σταθμού στο Πολυτεχνείο είναι γυναικεία. Είναι κρίμα που μαρτυρίες τους δεν υπάρχουν στον τόμο, είναι όμως η ιδέα για έναν άλλο τόμο με αυτόν τον άξονα. Γιατί βέβαια δεν έχουμε τελειώσει με την περίοδο, νομίζω ότι ουσιαστικά, επιστημονικά, τώρα αρχίζουμε. Και ένα τελευταίο ερώτημα που είχα στο νου μου κοιτάζοντας αυτές τις μέρες του βιβλίου και που μου γεννήθηκε καθώς γνωρίζω καλά τις νεολαίες της κατοχής και ειδικά την ΕΠΟΝ. Ένα ερώτημα λοιπόν σχετικό με τους αριθμούς. Η ΕΠΟΝ την υπομένη της απελευθέρωσης μετρά εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες. Υπάρχει εκτίμηση για 600.000 νέους. Και αυτό από τη Μακεδονία ως την Κρήτη. Δηλαδή είναι πραγματικά μια γενιά που καλύπτει πραγματικά όλη την Ελλάδα. Η Δημοκρατική Νεολαία Μαυράκη μετρά στις καλύτερες τις μέρες 37.000 μέλη. Οι 2 με 3.000 αποτελούν όντως γενιά ή απλώς μια ελίτ, μια θετική πρωτοπορία πολύ δυναμική. Είναι ένα ερώτημα που το αφήνω ανοιχτό. Δεν θα πω άλλα για να μην υπερβώ τον χρόνο μου, αν και υπάρχουν πολλά και ερεθιστικά, όπως οι διαφωνίες εντός του πολιτικού κινήματος, ο πολιτισμός ως αντίσταση και άλλα. Το βιβλίο είναι αφορμή να γυρίσουμε στην πραγματική ιστορία της περιόδου. Να θυμηθούμε, να απομυθοποιήσουμε, να μάθουμε και να στοχαστούμε ξανά μια τόσο κρίσιμη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας μας. Να θυμηθούμε επίσης τα καλά της δημοκρατίας που υπερβολικά συχνά τα θεωρούμε αυτονόητα και δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ.